Σε νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών υπό το βάρος της μεγάλης αύξησης που παρουσιάζουν οι οφειλές αυτές από τις αρχές του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, το Σεπτέμβριο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του έτους έφτασε τα 10,169 δις ευρώ από 3,885 στα τέλη Ιουλίου. Η αύξηση αποδίδεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί φορολογούμενοι στην καταβολή του φόρου εισοδήματος και άλλων φορολογικών υποχρεώσεών τους. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να ανακοινώσει τη νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να εξοφλήσουν σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις στις οφειλές τους. Μάλιστα, η ρύθμιση αυτή θα προβλέπει τη δυνατότητα καταβολής δόσεων ακόμα και της τάξης των 50 ευρώ το μήνα από τους οφειλέτες, ανάλογα με τις οικονομικές τους αντοχές. Επίσης, θα προβλέπεται ότι η χρήση της ρύθμισης θα μπορούν να κάνουν και όσοι οφειλέτες είχαν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να φανούν συνεπείς στην εξόφληση των δόσεων.